Στις 2 Οκτωβρίου, ο Δήμος Τρίπολης παρέλαβε επιστολή από την Γενική Εταιρεία ΕΑ, η οποία ανέφερε ότι θα δωρήσει ένα απορριμματοφόρο και 200 κάδους ανακύκλωσης. Έρχεται την κατάλληλη στιγμή για να ομαλοποιηθεί το πρόβλημα των απορριμμάτων στην πόλη, ανέφερε ο Δήμαρχος Γιάννης Μηνιώτης. Με αυτό το απορριμματοφόρο θα προχωρήσει ανακύκλωση μεγαλύτερο εύρος του Καλλικρατικού Δήμου. Στις 2 Οκτωβρίου παραλάβαμε μια επιστολή από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, με την οποία προτίθεται, μας ανακοινώνει ότι προτίθεται να δωρήσει το Δήμο ένα απορριμματοφόρο μεικτού βάρους 15 έως 16 τόνων, το οποίο θα εξυπηρετεί την συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών. Ήταν ένα αίτημα από την αρχική σύμβαση της 28 Τετάρτου του 2011 που είχαμε κάνει και πήραμε το πρώτο απορριμματοφόρο δωρεά μαζί με τους πρώτους 500-600 περίπου κάδους. Και αυτή η σύμβαση συμπληρώνεται, θα συμπληρωθεί μάλλον και με δωρεά ακόμα 200 μπλε κάδων. Νομίζω ότι έρχεται την κατάλληλη στιγμή που φαίνεται ότι ομαλοποιείται κάπως η κατάσταση στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Φαίνεται ότι μπαίνουμε σε ένα δρόμο οριστικής λύσης και μία λύση σύγχρονη και περιβαλλοντικά σωστή θέλει να επιβάλλει μάλλον να προχωρήσει κατά το δυνατόν η ανακύκλωση. Νομίζω ότι με ένα δεύτερο απορριμματοφόρο και με τους 200 πλέον μπλε κάδους θα μπορέσουμε να επεκταθεί ανακύκλωση των συσκευασιών σε μεγαλύτερο, αν όχι σε όλη το εύρος του Καλλικρατικού Δήμου. Θέλω να ευχαριστήσω την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Ήδη ο Δήμος έκανε τις απαραίτητες ενέργειες, ελήφθη η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής χθες για την αποδοχή της δωρεάς και θα προχωρήσουμε στην νομοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης, την έκδοση απόφαση του από το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου μέσα στο 2013 να υπογραφεί η σύμβαση της δωρεάς των πορματοφόρων, να εκδοθούν οι σχετικές άδειες και να μπορέσει το πορματοφόρο να ενταχθεί στο στόλο των οχημάτων αποκομιδής του Δήμου, όπως αντίστοιχα να τοποθετηθούν και οι καινούργοι μπλεκάδοι σε διάφορα σημεία του Δήμου.